πώς θα μηδενίσεις την κοιλιά, θα στεγνώσεις, θα εμφανίσεις του κοιλιακού σου, χωρίς να χάσεις σταγόνα μη. Hey, Σαρώ εδώ, ειδικός στο χάσιμο βάρους μέσω διαλυματικής και θα σου πω τα τρία top μυστικά που θα το πετύχουν αυτό. Εντάξει. Το χειρότερο είναι όταν μικραίνεις σαν ακορντεόν. Όταν απλά μικραίνεις και η κοιλιά σου παραμένει σταθερή. Ωραία. Σου πω εδώ τα τρία μυστικά που θα το πετύχουν αυτό. Γιατί, εντάξει, αυτό δεν το θέλει κανείς. Δεν θες να είσαι ένα χτυκιάρικο. Όταν σκέφτεσαι ένα ωραίο σώμα, για παράδειγμα, Λεωνίδας στους 300, ή Brad Pitt, Fight Club, εκεί που πολεμάει, είναι φέτες. Ωραία. Δεν είναι μόνο το ότι είναι φέτες, είναι ότι έχει και μια μυϊκότητα, ένα μυϊκό σκαρί. Τι θα κάνεις? Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι νηστεία. Εάν δεν κάνεις νηστεία, καταστρέφεις το σώμα σου. Διαλύεις το μεταβολισμό σου και δεν βοηθάς καθόλου και τη μυϊκή σου ανάπτυξη. Ωραία. Γιατί τι κάνει η νηστεία για σένα? Αυξάνει την παραγωγή αυξητικής ορμόνης. Η αυξητική βοηθάει πάρα πολύ. Μεταξύ άλλων, ναι, κάνει καλό στο δέρμα, ναι, κάνει καλό στα νύχια, στο μαλλί, όλα αυτά. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ στην υπερτροφία. Εντάξει, στην ανάπτυξη, στη μυϊκή. Όταν κάνεις γυαλματική νηστεία, τι θα γίνει? Θα μπουσταριστεί και λίγο τεστοστερόνη. Τίποτα τρελό, αλλά φασούλη γεμίσου σακούλι, παιδιά. 5% πάνω τεστοστερόνη είναι 5 κιλά αυτά μέσα σε 1-2-3 χρόνια. Επόμενο, αυτοφαγία. Okay. Πάλι, τι είναι αυτό? Όταν τα κύτταρα ανακυκλώνονται μεταξύ τους. Τώρα, όλα αυτά μεταξύ τους. Όταν δουλεύουν συνεργατικά, το αποτέλεσμα μεταξύ άλλων, μεταξύ του ότι θα δείχνεις 10 χρόνια νεότερος, θα έχεις full ενέργεια, είναι ότι θα αυξηθεί η μυϊκή διάπλαση και θα αυξηθεί η λιποδιάλυση. Δηλαδή, αυτό που θα φεύγει είναι καθαρό λίπος. Εντάξει, δεν είναι και λίπος και μύες, δεν θα γίνεις ακορντεόν. Οπότε η νηστεία θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Τι σημαίνει νηστεία? Πρωινό σκουπίδια, δεκατιανό σκουπίδια, καφέ σκέτο, ένα γεύμα το μεσημέρι, ένα γεύμα το βράδυ. Μπαμ! Εδώ σου είπα τώρα όλο το χάρτη για να πετύχεις το σώμα πάντα ήθελες. Δεν γίνεται πιο απλό. Δεν γίνεται να μην χάσεις έτσι. Εντάξει, κοίτα το φίλο σου που είναι πάντα αδύνατος, που είναι πάντα φέτες, που είναι καλοστεκούμενος. Αυτό κάνει. Εντάξει, σπάνια θα βρεις κάποιον που είναι φέτες και τρώει κάθε 2 ώρες. Εκτός αν ήταν πάντα αδύνατος και απλά πρέπει να φάει περισσότερο. Δεν θα δεις ένα άτομο που ήταν χοντρός παλιά και έχει αδυνατήσει, το έχει κάνει αυτό για 5 και 10 χρόνια, να τρώει κάθε 2 ώρες. Δεν συμβαίνει. Εντάξει, εκτός αν είναι bodybuilder, εκτός αν δεν κάνει τίποτα μέσα στη μέρα και κάνει το μόνο που κάνει είναι αυτό. Δεύτερο μυστικό. Πρωτεΐνη στα 2 γεύματα. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Δεν γίνεται απλά να κάνετε νηστεία και να χαίρεστε. Ειδικά όταν θες να γραμμώσεις, θες να εμφανίσεις τους κοιλιακούς. Τις προάλλες ήμουνα εκεί πέρα, πήγαινα στο κταίο το μηχανάκι. Μου τα κάνει τόσα τσουρέκια ότι πας από το κταίο. Εγώ να μην έχω πιει καφέ με τα μούτρα μέχρι κάτω και με βρίσκει ένας τυπάς. Σαρώ, μου λέει, σε παρακολουθώ, αού. Λέω, ρε φίλε, δεν με βλέπεις που μου έχει βγάλει την Παναγία αυτός ότι το αφεντικός, να πούμε. Άλλη ιστορία αυτή. Έλα, βοήθαμε τώρα. Ρε φίλε, ξέρεις τι, κάνω διαλυματική, αλλά δεν γραμμώνω. Του λέω, τι κάνεις? Λέει. Νηστεύω, φίλε, νηστεύω και 16 και 18 ώρες. Τις προάλλες δεν και 20 ώρες. Ωραία, καλά το πας. Τι έφαγες χθες? Μου τα μάσαγε. Του το έβγαλα με το τσιγκέλι. Τι έφαγες χθες? Μια πίτσα το βράδυ. Και έρχεσαι και με το λες αυτό και στα μούτρα μου. Δεν τρέπεσαι, ρε φίλε. Δεν τρέπεσαι, αλήθεια τώρα. Εντάξει, θα χάσεις 5 κιλά, χάσεις 10 κιλά. Μπορείς να τρως μια πίτσα. Μπορείς να τρως μια πίτσα την ημέρα. Και να χάνεις. Δεν μπορείς να γραμμώσεις ποτέ. Ξέχνα το. Εντάξει. Όπως δεν θα βάζες στη Ferrari, όχι βενζίνη, όχι την 100 βενζίνη, όχι την 95, δεν θα βάζες κάτουρο και χώμα, έτσι δεν μπορείς να τρως και μαλακίες. Δεν είναι, είμαι στρατιώτης. Ναι, αλλά είσαι λιποτάκτης. 23 ώρες στρατιώτης, 1 ώρα είσαι προδότης. Δεν σε θέλω. Είσαι ο εφιάλτης. Ο εφιάλτης ήταν όλη τη ζωή στρατιώτης, 1 δευτερόλεπτο ήταν προδότης και το χάσαμε το παιχνίδι. Δεν θέλω εφιάλτης στην ομάδα. Μην έρχεσαι. Άμα είσαι εφιάλτης, μην έρχεσαι, μην το λες, ρε φίλε. Είσαι σοβαρός τώρα. Μα έχω χάσει. Ναι, οκ. Okay. Κάτσε εκεί με τα μέτρια αποτελέσματά σου. Με τα 5 κιλά που έχει χάσει και χαίρεσαι κιόλας. Α, έφαγα τις ζανιτές πατάτες. Α, έφαγα τόνα, έφαγα τ' άλλο. Μια ζωή χοντρή στο κεφάλι. Έχει χάσει τα κιλά, εδώ είσαι ακόμα χοντρός. Θα βάλετε μυαλό ποτέ. Πρέπει να φας πρωτεΐνη. Τι σημαίνει? Σημαίνει αυγά, σημαίνει κοτόπουλο, σημαίνει ψάρι, σημαίνει γιαούρτι 2%. Σημαίνει τέτοια πράγματα. Πρέπει και τα 2 γεύματα να έχουν κάτι πρωτεΐνουχο μέσα. Απλά πράγματα. Αν δεν έχουν, κομπλέ. Θα χάσεις, αλλά θα σε μια ζωή λαπάς και κάποια στιγμή θα παχύνεις πάλι, γιατί εδώ είσαι χοντρός ακόμα. Τελείωνε. Κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Πάμε στο επόμενο μυστικό. Το οποίο είναι προπόνηση με αντιστάσεις. Δεν γίνεται, παιδιά, να μην κάνετε προπόνηση με αντιστάσεις όταν θέλετε να γραμμώσετε. Εντάξει, για τα πρώτα 5 κιλά, για τα πρώτα 10 κιλά. Άμα είσαι full χοντρός 150 κιλά και θες να πας στα 120, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Εγώ, όταν έρχονται τέτοια άτομα, λέω μην κάνεις γυμναστική. Δεν χρειάζεσαι ακόμα γυμναστική. Αλλά άμα θες να πας από τα 90 στα 80, τα 85 στα 75 και απαιτείς αυτή τη γράμμωση, το στέγνωμα, εάν έχεις απλά λίγο σωσεβιάκι εδώ πέρα και είσαι ψιλοκαλοστεκούμενος, εκεί πρέπει να τα δώσουμε όλα για όλα. Δεν γίνεται απλά να σε ό,τι να είναι. Πρέπει να τα κάνεις όλα σωστά στα τελευταία 10 κιλά.
Και τι προϋποθέτει αυτό? Προπόνηση με αντιστάσεις. Όταν φτιάξεις το περιβάλλον το σωστό, πρέπει πάλι να υπάρχει σπίθα. Για να υπάρξει φωτιά πρέπει να υπάρχει σπίθα. Πρέπει να έχεις τα ξύλα, πρέπει να είναι ξερά τα ξύλα, πρέπει να είναι στεγνό το περιβάλλον, να μην υπάρχει υγρασία πολύ, αλλά πάλι πρέπει να υπάρχει σπίθα. Αν δεν υπάρχει σπίθα, δεν υπάρχει φωτιά. Αν δεν υπάρχει προπόνηση με αντιστάσεις, δεν υπάρχει μυϊκή διατήρηση, μυϊκή ανάπτυξη. Τώρα, τι προπόνηση, τι γυμναστική πρέπει να κάνω, Σαρό? Προπόνηση για όγκο. Τα λέει, μου έβαλε ο γυμναστής. Λέει, θες να στεγνώσεις, άρα πρέπει να κάψεις θερμίδες, άρα με έβαλε να χοροπηδάω. Λέει, μισή ώρα, ξέρω εγώ, μετά 5 push-ups και γεια σας. Τι είσαι πίθηκος σε ένα χοροπηδάς? Τι, κάψεις 200 θερμίδες, κάψεις 300 θερμίδες. Τι θα κάψεις ακριβώς? Τι είναι 200 θερμίδες? Μια μπανάνα είναι. Γιατί δεν κάνεις αυτό που σου δώσε τη μυϊκή σου διάπλαση εξ αρχής? Κάνεις γυμναστική, κάνεις προπόνηση, κάνεις προπόνηση για όγκο. Κομπλέ. Έχεις αποκτήσει μια μυϊκότητα. Κομπλέ. Τώρα τι κάνεις? Συνεχίζεις. Εφόσον γραμμώνεις, συνεχίζεις. Απλά οι αποδόσεις σου δεν θα είναι τόσο καλές. Αυτό είναι. Πάλι τις ίδιες ασκήσεις, 2-3 ασκήσεις. Αναμυϊκή ομάδα τελείωσε. Κάνεις το πάγκο σου, κάνεις τρικέφαλα, κάνεις δικέφαλα, κάνεις πλάτη. Κάνεις ίδια πράγματα. Δεν τρέχεις απειθικάκι να πούμε, σαν κατσικάκι. Τι είσαι, κατσικάκι είσαι? Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Θες σώμα κατσίκας? Κάνε αυτό, τι να σου πω. Μην ξεχάσεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, σάρωσε το fitness. Για να μαθαίνεις πρώτος τα μυστικά και ποστάρω σε stories ακριβώς το τι τρώω. Εάν θες να μάθεις τι τρώω, πρέπει να με ακολουθήσεις εκεί πέρα. Αυτά για τώρα. Τα πούμε την επόμενη φορά. Με το καλό. Peace out.